μια ευλογημένη ημέρα φιλοξενίας και προσευχής στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου. Το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024, είχαμε τη μεγάλη ευλογία να φιλοξενήσουμε στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου ομάδες προσκυνητών από τη Γαλάτα, τον Μονιάτη, τον Λιμνάτη, το Πλατεία Γλανδιάς και την κοινότητα της Κάτω Μονής. Με το καλωσόρισμα, είχαμε την ευκαιρία να τους παρουσιάσουμε την πλούσια ιστορία του περιβολιού μέσα από δύο ειδικά ντοκιμαντέρ. Αφού τους προσφέραμε ένα ζεστό και φιλόξενο πρόγευμα, ο αγαπητός μας επιστάτης, κύριος Λάζαρος Φιλίππου, ξενάγησε τους προσκυνητές στο Αρχονταρίκι, εξηγώντας τη σημασία και την ιστορία πίσω από κάθε αγιογραφία. Τα ζεστά του λόγια ζωντάνεψαν την κληρονομιά του Αγίου Λαζάρου και το ορθόδοξο έργο που συνεχίζουμε με πίστη και αφοσίωση. Οι προσκυνητές είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στους όμορφους χώρους του περιβολιού του Αγίου Λαζάρου, απολαμβάνοντας το τοπίο, τα δέντρα, τα φυτά και τα ζώα. Το φυσικό περιβάλλον του περιβολιού μετέδωσε την ηρεμία και την πνευματική γαλήνη που όλοι αναζητούσαν. Με ενθουσιασμό εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την εξαιρετική φιλοξενία και τη θερμή υποδοχή που έλαβαν από την κοινότητά μας. Επισκέφθηκαν επίσης τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου, όπου προσευχήθηκαν και άναψαν ένα κερί, ζώντας μια στιγμή βαθιάς πνευματικής σύνδεσης. Καθώς αναχωρούσαν, μίλησαν με ενθουσιασμό για την εμπειρία τους και εξέφρασαν την επιθυμία τους να επισκεφθούν ξανά τον χώρο στο κοντινό μέλλον. Η φιλοξενία αυτή, που αναδεικνύει το πνεύμα της Αγίας Μάρθας και της Αγίας Μαρίας, άγγιξε τους προσκυνητές και έδωσε σε όλους την αίσθηση ότι βρίσκονται σε έναν τόπο ιερό και αγαπημένο. Είμαστε ευγνώμονες που μοιραστήκαμε αυτή την εμπειρία πίστης, αγάπης και αληθινής ορθόδοξης φιλοξενίας με τους επισκέπτες μας. Το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου. Προς δόξα του Αγίου Τριαδικού Θεού.